Πέρα. Είναι η εκπομπή Κόντρα Πρωτοσέλιδα που παρουσιάζεται κάθε Σάββατο 8 με 10 εδώ στο Κόντρα Channel. Κοντά μου είναι σήμερα η συνάδελφος Στέλλα Καντώνα. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Μάρα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι, μάλλον είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα πάμε κι εμείς ως ήθιστε κάποιες διακοπές. Γι' αυτό λοιπόν η συνάδελφος Γεωργία Κιτζή έχει πάει ολιγοήμερες διακοπές και την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και πάλι κοντά μας εδώ, πιστή στο καθήκον. Να πούμε, Στέλλα, στους κυρίους και στις κυρίες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι όλη αυτή την εβδομάδα είχαμε τρομερές εξελίξεις. Εξελίξεις όχι μόνο στο χώρο της Ελλάδος, αλλά και στην γείτονα χώρα, μιλάμε για την Κύπρο. Ακριβώς, Μάρα, ακριβώς. Είχαμε μια τρομερή καταστροφή, σκοτωθήκανε πάρα πολλά άτομα, ένα ατύχημα το οποίο ακόμα ψάχνει να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι, ποιοι έχουν τις ευθύνες για αυτό το τρομερό γεγονός. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εμείς θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία από Κύπρο για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις και να δούμε τελικά σε ποιον θα επιρριφθούν οι ευθύνες. Μέσα σε όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε στην χώρα μας και εξελίξεις πάνω στα οικονομικά. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος φαίνεται ότι δεν μας αφήνει σε ησυχία. Απ' τη μία το μεσοπρόθεσμο, απ' την άλλη ο εφαρμοστικός. Τώρα μας φέρνει ένα καινούριο πολυνομοσχέδιο σκούπα, το οποίο ευτυχώς ή δυστυχώς θα μας κάνει να χάσουμε τελείως τον ύπνο μας. Και όχι μόνο αυτά, χρησιμοποίησε και τη λέξη, μάλλον χρησιμοποίησε τον όρο επιλεκτική χρεοκοπία, που όπως είπε αυτός και η κυβέρνηση του Πασόκ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στους οίκους αξιολόγησης. Για όλα αυτά τα θέματα και για πολλά ακόμα θα μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή Κόντρα Πρωτοσέλιδα και νομίζω, Στέλλα, ότι ήρθε η ώρα να πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Real News. Κεντρικό της θέμα. Προσέξτε, θα φύγουμε. Συνέντευξη Λοβέρδου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αλλά υπάρχουν και όρια. Ορισμένοι μας κάνουν να φλετάρουμε με διάφορες σκέψεις. Αν κάναμε ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2009, ο κόσμος, οι πολίτες που σήμερα διαμαρτύρονται, θα ένιωθαν απόγνωση ή όχι. Η συναίσθηση της εθνικής ευθύνης μας κρατά στο τιμόνι. Άλλο όμως είμαστε υπεύθυνοι και άλλο όμως είμαστε ανόητοι. Έχει μεγάλη διαφορά. Τίνα Μπυρμπίλη. Η πράσινη Τίνα ετοιμάζει βαλίτσες για το Παρίσι. Η Τίνα Μπυρμπίλη δέχτηκε πρόταση από τον Πρωθυπουργό να γίνει πρέσβυρα της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ. Βίκη Σταμάτη. Ύποπτα εμβάσματα 150.000 μάρκων στο λογαριασμό της. Λαβράκι έβγαλε η έρευνα τους ΔΟΕ στις καταθέσεις της συζύγου του Άκη Τσοχατζόπουλου. Όλη η αλήθεια για την επιλεκτική χρεοκοπία. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια ολοκληρωμένη συνέντευξη του Ζαν Κλοντ Ρισε, ο οποίος λέει τι επιπτώσεις θα έχει σε καταθέσεις, δάνεια, μισθούς και συντάξεις και ο ρόλος κλειδί του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Ρισε. Το κογλήφος της Ευρώπης, η Μέρκελ, μια συνέντευξη του Paul de Grauwe στη Real News. Η Γερμανία λειτουργεί σαν τον μεγαλύτερο Hans Fund και κερδίζει από την κρίση χρέους, δηλώνει ο σύμβουλος του Μπαρόζο. Και τέλος, μια συνέντευξη του Απόστολου Πετράκη, όσο και αν υδρώσουν δεν θα βρουν τα λίτρα. Ο πρωταγωνιστής της απαγωγής, το εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, μιλά στη Real News λίγο πριν το τέλος της μεγάλης